Καλώς ήρθατε, κυρία Κολιού. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή. Έχετε κι εσείς πολλή δουλειά. Η αλήθεια είναι όλοι εσείς που είστε στην πρώτη γραμμή. Ένα σχόλιο θέλω πρώτα για όλα αυτά που μας ακούγατε τόση ώρα να μιλάμε για τους γιατρούς που τίθενται εκτός μάχης, τους νοσηλευτές, την ανησυχία του κόσμου. Είστε στο μεταξύ και της παιδιατρικής εσείς καθηγήτρια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτή η άρνηση να. Ναι, ναι. Εξετάζουν παιδιά σε εμπείρετες καταστάσεις. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν για τους λειτουργούς, τους γιατρούς οι οποίοι χρειάζεται να πάνε ταξίδι. Από ό,τι γνωρίζω, κανένας γιατρός δεν πάει πλέον ταξίδι, εκτός αν είναι σοβαροί ιατρικοί λόγοι ή του ιδίου ή της οικογένειάς του. Επομένως, είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να αποκλείσεις. Απλά πρέπει πλέον, είναι εύκολα τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν οδηγίες για όλες τις χώρες, αυτό απομονώνονται από την στιγμή που θα έρθουν. Όταν βέβαια συνέβηκαν αυτόν, δεν υπήρχαν τέτοιες οδηγίες για την Ελλάδα, τουλάχιστον τις περιοχές που πήγαινε η συνάδελφος. Επομένως, δεν μπορούσε να το τηρήσει κιόλας, διότι δεν υπήρχε λόγος με τα τότε δεδομένα. Απλώς είμαστε και μάρτυρες μιας ταχύτατης εξέλιξης των περιστατικών, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και οδηγίες σχεδόν καθημερινά. Ναι, ωστόσο. Εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, αναρωτιόμασταν γιατί, για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει μπει στην κατηγορία 2. Αναρωτιόμασταν γιατί ήταν συγκεκριμένη νομή της Ελλάδας στην κατηγορία 2. Και να θυμίσουμε κιόλας ότι κάποια στιγμή, ένα πρωινό, μπήκε ολόκληρη η Ελλάδα στην κατηγορία 2 και μέχρι το μεσημέρι βγήκε από την κατηγορία 2. Ναι, είναι αυτά τα πράγματα, τα σκαμπανεβάσματα που είχαμε στις αρχές, όταν ακόμα ήταν η κατάσταση ρευστή. Βέβαια, η Κύπρος πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πολιτεία μας έλαβε πολύ έγκαιρα μέτρα σε σχέση με άλλες χώρες. Και μπορεί να είμαστε και τυχεροί μέσα στην ατυχία μας, γιατί μας ήρθαν αργά τα περιστατικά στην Κύπρο. Δηλαδή, έγινε τέτοια περιφρούρηση, τέλος πάντων έξω, των εισαγωγών, που δεν είχαμε νωρίς κρούσματα. Με αποτέλεσμα να έχουμε την εμπειρία, την αιματηρή, από τα άλλα κράτη και της Ιταλίας και όλων των άλλων χωρών. Τι σημαίνει μέτρα και κορονοϊός τώρα? Θέλω σας παρακαλώ να δούμε το γράφημα που μας έχει στείλει η κυρία Πιτάκη και μας έχει πει ότι η γιατρός, η οποία μας είπε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Δείχτε μας το γράφημα με τον κορονοϊό για να μας το σχολιάσει η κυρία Κολιού. Μπορούμε να έχουμε το γράφημα? Ωραία, θα το δούμε σε ένα λεπτάκι. Είναι ουσιαστικά ένα γράφημα το οποίο περιγράφει τι συμβαίνει με τα κρούσματα όταν μια χώρα δεν έχει λάβει μέτρα και γιατί είναι απαραίτητα τα μέτρα. Και στην πραγματικότητα δεν είναι επειδή δεν θα κολλήσουμε κορονοϊό. Αυτό είναι το γράφημα. Έτσι. Η μπλε καμπύλη είναι η καμπύλη που δείχνει τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε πάρει μέτρα. Έτσι, ακριβώς. Και η άλλη καμπύλη, η άσπρη με τις ραβδόσεις, είναι η καμπύλη με εφαρμογή λήψης μέτρων. Μες. Τι σημαίνει, κυρία Κολιού, η μία καμπύλη σημαίνει? Και τι σημαίνει άλλη? Πολύ καλά. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα νοσήσουν μπορεί να είναι ο ίδιος και στη μια περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Είναι η επιφάνεια που είναι κάτω από την καμπύλη, έτσι, που είναι ίδιος ο χώρος της ψηλής καμπύλης και της άλλης που έχει απλώσει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι η κορυφή. Δηλαδή δεν θέλουμε τα σοβαρά περιστατικά που θα συμβούν αναλογικά με το πόσοι θα νοσήσουν να συμβούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Που να μην μπορέσουν οι μονάδες εντατικής μας να καλύψουν όλους αυτούς που θα χρειάζονται εντατική νοσηλεία. Άρα, να μην έχουμε με άλλα λόγια θανάτους. Έχει να κάνει άμεσα σχέση αυτό με το ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς μαζί ασθενείς. Έτσι, ακριβώς. Σοβαρά ασθενείς. Σοβαρά ασθενείς. Διότι, άμα έχεις 1.000 ασθενείς, αναλογικά θα έχεις 50 οι οποίοι θα θέλουν εντατική νοσηλεία. Άμα έχεις 5.000, θα έχεις 500. Δηλαδή, όχι 500, είναι 250. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τότε οι μονάδες εντατικής νοσηλείας που έχουμε και αναπνευστήρες που έχουμε στον τόπο μας. Και αυτό ισχύει για κάθε χώρα, βέβαια. Πόσους έχουμε, πόσοι είναι? Εξ όσο γνωρίζω, τα κρεβάτια της εντατικής που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 120 σε όλη την Κύπρο και γίνονται προσπάθειες για να αυξηθούν μέχρι 200. Δηλαδή, κάθε χώρα έχει την χωρητικότητα. Τι εννοείται γίνονται προσπάθειες? Μπορεί να συμβεί αυτό τώρα λόγω της κρίσης? Μπορεί, ναι. Μπορεί να μπουν στο χωρό τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μπορούν να αγοραστούν, από ό,τι κατάλαβα, και κάποιοι αναπνευστήρες στις ανέκτακτη ανάγκη. Αυτή τη μελέτη για το θέμα της εντατικής και της προετοιμασίας την έχει αναλάβει να την κάνει, από ό,τι έχω υπόψη μου, ο Διευθυντής της Εντατικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Mm-hmm. Είναι βασικά μια επιτροπή, αλλά νομίζω ότι είναι υπεύθυνος ο Διευθυντής της Εντατικής. 200, όταν μιλάμε για 200, έχουμε 135 και θα έχουμε 200. Είναι αρκετές για το μέγεθος της Κύπρου? Γι' αυτό λέω, είναι αρκετές εφόσον καταφέρουμε με τα μέτρα να αμβλύνουμε την καμπύλη.
Γι' αυτό παλεύει και το κράτος να πάρει αυστηρά μέτρα και γι' αυτό λέμε συνεχώς εφαρμόζεται αυτά τα μέτρα. Διότι έχουμε όλοι συγγενείς οι οποίοι είναι ψηλού κινδύνου, mm-hmm. έχουμε δικούς μας ανθρώπους, έχουμε φίλους και θα πρέπει να προστατέψουμε να μην τι άλλο αυτούς τους ανθρώπους που θα έχουν ανάγκη τις μονάδες εντατικής νοσηλείας στην περίπτωση που θα νοσήσουν. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αμβλύνουμε αυτή την καμπύλη. Μάλιστα. Και για να γίνει αυτό το πράγμα. Καμπύλη, ναι. Σημαίνει εισαγωγή μέτρων. Ακριβώς. Δηλαδή, ο τελικός πληθυσμός ο οποίος θα νοσήσει έχει υπολογιστεί γύρω στο 50 με 60% του πληθυσμού. Αλλά αυτό δεν θέλουμε να γίνει τώρα μέσα σε 3 μήνες. Θέλουμε να γίνει σε 2 χρόνια. Εντάξει, είναι μεγάλο το διάστημα που θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Επομένως, όλα αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στο να μην παρουσιαστεί εκείνη η μπλε καμπύλη η οποία είναι οξυκόρυφη. Εντάξει, αυτό είναι όλα αυτά που ακούτε, που λέγονται, που ναι. γίνονται εδώ στην Κύπρο. Και αυτή η περίπτωση της μπλε καμπύλης είναι η περίπτωση που βλέπουμε στην Ιταλία. Ακριβώς. Στην Ιταλία και γι' αυτό δεν έχουν που να βάλουν οι άνθρωποι τους σοβαρά και βρίσκονται δυστυχώς στην τραγική κατάσταση μερικές φορές να αποφασίζουν ποιος έχει πιθανότητες να ζήσει για να τον βάλουν στον αναπνευστήρα και ποιος δεν έχει για να τον βγάλουν να βάλουν κάποιον άλλο. Είναι αδιανόητες για τον ανθρώπινο νου. Ακριβώς. Οι μαρτυρίες των γιατρών που βλέπουμε από τα νοσοκομεία της Ιταλίας που λένε ναι. Έχουμε πάρει, δεν θέλουμε, αλλά είναι σαν να έχουμε αναλάβει το ρόλο του Θεού, όχι με βλασφήμια βέβαια. Ακριβώς. Τρόπο. Και υπάρχει και ένα πρωτόκολλο, εντός εισαγωγικών, γιατί πρωτόκολλο επίσημο δεν είναι, που έχουν βάλει κάτω με ποια κριτήρια διαλέγουν. Ναι, εντάξει. Αυτό το κάνουν για να έχουν και κάπως τη συνείδηση τους πιο ήσυχη, ότι ακολουθούν έναν κοινό πρωτόκολλο. Άρα βγάζουν λίγο τον παράγοντα υποκειμενικότητα από μέσα. Ναι. Όταν με την έννοια ότι κάποιος αν έχει μικρά παιδιά, είναι τέτοια τα κριτήρια τα οποία. Ναι, δυστυχώς είναι πολύ τραγικό. Δεν είναι καθαρά ιατρικά. Ναι. Υπάρχουν ερωτήσεις από τον κόσμο. Μπορώ να πω και λίγο για το θέμα των παιδιάτρων και των γιατρών που δεν εξετάζουν. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η άρνηση αυτή σίγουρα είναι πολύ κακή. Εντάξει, στην κοινότητα, διότι υπάρχουν άνθρωποι που θα έπρεπε να εξεταστούν και δεν εξετάζονται δυστυχώς. Και κινδυνεύουμε να χάσουμε ζωές από αυτήν την κατάσταση. Όμως, αν πάμε να δούμε και την άλλη μεριά, δηλαδή το πώς σκέφτονται οι συνάδελφοι για να αρνηθούν, είναι διότι σε έναν κοινό ιατρίων ενός προσωπικού γιατρού δεν υπάρχουν τα μέτρα, δεν μπορεί να λάβει ο γιατρός αυτός τα μέτρα για να εξετάσει με ασφάλεια περιστατικών το οποίο μπορεί να είναι να πάσχει από κοροναϊό. Και γι' αυτόν τον λόγο η απάντηση σε όλα τούτα και στις ανησυχίες του Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής και στα όσα μας είπε προηγουμένως ο κύριος Αναστασιάδης του ΠΙΣ, είναι το ότι πρέπει να λειτουργήσουν εχθές τα ιατρεία δημόσιας υγείας. Είναι αυτά που θα δουν αυτόν τον κόσμο. Και πολύ καλά προς τιμήν του ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ανταποκρίθηκε άμεσα ένα ψηλό ποσοστό των γιατρών, των προσωπικών γιατρών που διαθέτει. Σήμερα η Κύπρος έχει δηλώσει ότι θα πάνε σαν εθελοντές να στελεχώσουν αυτά τα γιατρία. 128 τον αριθμό μέχρι τώρα που έχουν τεθεί ήδη στη διάθεση του κράτους για αυτές τις ανάγκες. Τα παιδιά με άσθημα κινδυνεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό. Σίγουρα. Όλοι αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα με διάφορα όργανα και με το αναπνευστικό κινδυνεύουν περισσότερο. Τα παιδιά λιγότερο από τους ενήλικες, αλλά αν έχουν προβλήματα, υποκείμενα νοσήματα όπως το άσθημα, για παράδειγμα, σίγουρα μπαίνουν και αυτά στην κατηγορία ψηλού κινδύνου. Επειδή ακούσαμε και διάφορα σε σχέση με τα αντιφλεγμονώδη, με τις κορτικές ουσίες αυτό τον καιρό, οι άνθρωποι που έχουν άσθημα, χρησιμοποιούν εκείνο το κορτικοειδή, ναι. Κοιτάξτε, τα εισπνεώμενα είναι πολύ λιγότερη ανοσοκαταστολή που κάνουν, γιατί δρούν τοπικά. Ναι. Πολύ μικρές ποσότητες των κορτικοειδών απορροφούνται και μπαίνουν στην κυκλοφορία και έχουν συστηματική δράση. Επομένως, δεν είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχει αυτός ο οποίος παίρνει κορτιζόνη από το στόμα για να διατηρήσει μια χρόνια κατάσταση, που είναι λίγοι αυτοί. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα οι άνθρωποι, διότι την έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και τη δίνουν οι γιατροί. Δηλαδή, κανένας δεν χαίρεται να δίνει στον άλλο χρονίως κορτικοειδή. Γιατί είναι γνωστές οι παρενέργειες τους, ειδικά σε ψηλές δόσεις. Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Ερώτηση είναι, τι γίνεται με τα ορφανά κρούσματα τώρα. Ναι. Γενικά ή στην Κύπρο. Και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, εντάξει. Τα ορφανά κρούσματα, όπως έχουμε διαπιστώσει και από αυτά που έλεγε ο καθηγητής ο Τσιόδρας στην Ελλάδα, αλλά και από τις δικές μας καταστάσεις, είναι μια μαύρη τρύπα
στο να γνωρίζεις που βαδίζεις. Ναι. Δηλαδή από αυτά τα περιστατικά είναι αυτά που σου δημιουργούν την υποψία ότι κάτι τρέχει στην κοινότητα. Ότι κάπου σου ξεφεύγουν περιστατικά. Διότι για να πάρει την νόσον κάποιος από άγνωστη πηγή, σημαίνει ότι δεν γνωρίζω εγώ όλες τις πηγές κορονοϊού στη χώρα μου. Άρα μου διαφεύγουν περιστατικά, τα οποία μπορούν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας και να μεταδίδουν την νόσο. Αυτό, γι' αυτό είναι μεγάλη ανησυχία. Γι' αυτό είναι και τα πιο επικίνδυνα. Ακριβώς, είναι τα πιο επικίνδυνα. Είναι αυτά που σου λένε ότι χτυπάει καμπανάκι, είναι ότι έχει αρχίσει η μετάδοση εντός της κοινότητας, η ανεξέλεγκτη μετάδοση. Εκτός ελέγχου. Σήμερα, κυρία Κολιού, είναι για πρώτη φορά, έχουν δοθεί τα δεδομένα της Κίνας για τον κορονοϊό. Mm. Για πρώτη φορά δεν υπάρχει ούτε και ένα κρούσμα το οποίο να είναι εγχώριας μετάδοσης. Μάλιστα. Εντάξει, μετά που γέμισε όλος ο κόσμος, η Κίνα κατάφερε βέβαια να τα περιορίσει τα περιστατικά της. Ναι. Είναι προς τιμήν τους βέβαια, διότι είναι μια τεράστια χώρα με πολλά εκατομμύρια πληθυσμών. Πήρανε ματηρά μέτρα για να τον περιορίσουν και τα κατάφερα. Βέβαια, η Κίνα ήταν και μια χώρα που είχε και εμπειρίες τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου τύπου επιδημίες. Και το SARS ξεκίνησε από το Hong Kong και επηρέασε και την Κίνα. Είχαμε διάφορους άλλους ιούς, ο ΙΤΑ 7, ΙΕ 9, ιός της γρίπης. Είχαμε πάρα πολλές τέτοιους παρόμοιους ιούς, οι οποίοι ήταν νεοφανείς και οι οποίοι προκαλούσαν παρόμοια προβλήματα. Και οι Κινέζοι, μπορώ να πω ότι έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία. Ναι, ναι, σωστά. Ένας τηλεθεατής λέει ότι δεν έχουμε πει για την Αυστρία ποτέ. Είναι 1.700, μας λέει, μπαίνω τώρα, βλέπω και τα νέα κρούσματα στην Αυστρία. Είναι 1.843 συνολικά, 197 είναι τα σημερινά. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν αναφερόμαστε στην Αυστρία συχνά είναι επειδή έχουμε μπροστά μας την Ιταλία με 35.000 και. Το Ιράν με 17.000 και, mm-hmm. την Ισπανία με 14.769, mm-hmm. τη Γερμανία με 12.824, οπότε είναι πολύ μικρή αριθμή της Αυστρίας. Σίγουρα. Σε σχέση με τις πιο μεγάλες, ναι. Ναι, χώρες. Mm-hmm. Ακολουθεί πολύ πιστά το δρόμο της Ιταλίας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, εντάξει, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, θα το δούμε, ναι. Και η Βρετανία. Πώς θα εξελιχθεί. Η Βρετανία είναι, ίσως να είναι και από λάθος των αρχών η Βρετανία, αυτά όλα θα φανούν στη συνέχεια. Αλλά βλέπω ότι έχει αρχίσει να αναθεωρεί την αρχική της τακτική η Μεγάλη Βρετανία. Τι ξέρω, νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αν και δεν έχουμε έρθει ξανά αντιμέτωποι, mm-hmm. θα έπρεπε τις κυβερνήσεις που δεν λαμβάνουν τα σωστά μέτρα για τη δημόσια υγεία, που είναι πάνω απ' όλα, σκεφτείτε ότι επιτρέπεται να έχουμε καθεστωτικούς κανόνες όταν πρόκειται για λόγους δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Και το κατανοούμε όλοι, έτσι, δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε σε καθεστώς. Θα έπρεπε να είναι έγκλημα. Ναι, να σας πω, η ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν τα πήραν αυτά τα μέτρα που εμείς θεωρούμε βέβαια ανεπαρκή μόνη της. Βασίστηκε πάνω σε επιστημονικές αναλύσεις που κάνανε επιδημιολόγοι της. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Και απλά είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Την οποία όμως όταν κατάλαβαν μετά τι ακριβώς είχαν να κάνουν, ήταν σαν να θυσιάζεις ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού ψηλού κινδύνου για να έχεις ανοσία να γέλεις. Που σε ανθρώπινες, σε αριθμούς και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ σκληρό να υποβάλεις έτσι τον πληθυσμό σου. Βέβαια. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να προστατέψεις επαρκώς τις ομάδες ψηλού κινδύνου, αν όλοι οι άλλοι στην κοινότητα έχουν κολλήσει. Άρα αυτή πάρα ήταν η λογική της Βρετανίας. Δηλαδή έχω μια γέλη για να φτάσω το 60% που θα μου δημιουργήσει ανοσία. Ναι, περίπου, όχι 60%, θα μπορούσαν, περιορίζοντας τουλάχιστον τους αυτούς που ήταν ψηλού κινδύνου, θα είχαν λιγότερους οι οποίοι θα κολλούσαν. Αλλά θεώρησαν ότι επειδή αν προστατέψεις τον πληθυσμό σου και δεν κολλήσει ένα σημαντικό μέρος, θα έχεις rebound, θα έχεις δεύτερο κύμα, το οποίο μπορεί να είναι χειρότερο από το πρώτο και το οποίο θεωρούσαν ότι θα πέσει και τον καιρό της γρίπης. Το χειμώνα δηλαδή του χρόνου, ναι. Που ήδη τα νοσοκομεία τους θα ήταν καταπονεμένα από την γρίπη και τότε θεωρούσαν ότι θα είναι καταστροφικό το φαινόμενο. Είναι μια προσέγγιση κι αυτή, δεν είναι βασιζόταν σε επιστημονικά δεδομένα. Κάποιοι άνθρωποι την επικρότησαν κιόλας αυτήν, κάποιοι επιστήμονες. Αλλά η τεράστια πλειοψηφία βέβαια την καταπολέμησε. Γιατί έχουμε περισσότερους θανάτους στην Ευρώπη παρά στην Ασία? Κοιτάξτε, οι θάνατοι στην Ευρώπη δεν είναι σε όλες τις χώρες. Δεν είναι σε όλες τις χώρες πολλές. Όχι, σαν σύνολο. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ακριβώς, έχουμε υψηλό ποσοστό θανάτου. Η Ιταλία συνεισέφερε ένα φάνταστα στον αριθμό αυτό.
Για δύο βασικούς λόγους εξ όσων έχουν αναλύσει τα γεγονότα. Το πρώτο, διότι της ξέφυγε η αρχική φάση που μπορούσε να γίνει πιο καλός περιορισμός και πλέον έγινε ανεξέλεκτη κατάσταση. Και το δεύτερο, διότι έχει μεγάλων αριθμών γερασμένου πληθυσμού. Έχει πολλούς ηλικιωμένους, όπως έχουμε όλες βέβαια οι ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, γυρά Ήπειρος. Ναι, είναι μεγάλη αναλογία ηλικιωμένων. Πολύ φοβάμαι, βλέποντας αριθμητικά την Κίνα και την Ιταλία. Η Κίνα έχει 3.245 νεκρούς μέχρι σήμερα, μαζί με 8 που απεβίωσαν σήμερα. Και η Ιταλία έχει 2.978 νεκρούς. Ήδη. Με βάση τα δεδομένα, χωρίς να μπουν τα σημερινά. Μάλιστα. Με βάση τα δεδομένα και τα ποσοστά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες σε θανάτους. Στην Ιταλία, σήμερα η Ιταλία ενδέχεται να ξεπεράσει την Κίνα. Και έχει πολύ λιγότερο πληθυσμό, βέβαια. Ναι. Είναι 60 εκατομμύρια, όπως γνωρίζω, η Ιταλία, 50-60, και είναι η Κίνα 1,5 δις. Είναι τεράστιο, τελώς δυσανάλογη η αναλογία με θανάτων. Άρα έχει να κάνει καθαρά με τις ηλικίες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αυτό. Δεν έχει να κάνει με την επιθετικότητα του ιού στην Ευρώπη. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει δραστικά ο ιός από εκείνο που υπήρχε στην Κίνα. Είναι ακριβώς αυτοί οι λόγοι που είπαμε προηγουμένως. Κυρία Κολιού, είπατε πριν λίγο τη λογική της Αγγλίας και μας αναλύσατε. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, αν προστατεύουμε τον πληθυσμό μας, μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα, το rebound που είπατε πριν το δεύτερο κύκλο. Κοιτάξτε, που έτσι θα είναι πιο δύσκολο. Δεν μπορείς να προστατέψεις όλον τον πληθυσμό. Θα έχει σίγουρα διαρροές. Όπως ήδη έχουμε αρχίσει να έχουμε τα ορφανά περιστατικά. Ναι. Εκείνο που πρέπει, ο τελικός κανόνας που βγαίνει από όλα αυτά τα οποία ζούμε και σε άλλες χώρες, βιώνουμε και βλέπουμε και την Ελλάδα, βλέπουμε και τα δικά μας εδώ, το τελικό ζητούμενο είναι να προστατέψεις τον πληθυσμό σου τον ψηλού κινδύνου. Ναι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι και που θα σου γεμίσουν τις εντατικές και που θα τους χάσεις. Επομένως, δώστε μας ξανά τις κάρτες με τις ευπαθείς ομάδες, γιατί παίρνουμε πολλά μηνύματα από τον κόσμο, να τις βλέπουμε ταυτόχρονα καθώς μιλάμε. Ναι, ναι. Να τις βλέπουμε ταυτόχρονα καθώς μιλάμε, απλώς να παίζουν στην οθόνη. Λοιπόν, ναι. Και δεν είναι τα μικρά παιδιά, βέβαια, οι ευπαθείς ομάδες. Είναι τα παιδιά που έχουν πάλι υποκείμενα νοσήματα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, σε αυτήν την πανδημία, τα παιδιά έχουν πλεονεκτήματα. Και όλα αυτά είναι λόγω ανοσολογικού συστήματος. Δηλαδή. Το κακό όμως με το θέμα αυτόν είναι ότι έχουν πιο παρατεταμένο χρόνο φορείας του ιού στην περίπτωση που θα γίνουν θετικά. Επομένως, και επειδή είναι δύσκολο να πιάσεις το θετικό στο παιδί, γιατί έχουν πολύ συχνά άτυπη εικόνα, την περνούν σαν κοινό κρυολόγημα. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το πράγμα στα παιδιά. Επομένως, είναι πιο επικίνδυνοι. Είναι οι λεγόμενοι εγκελιαφόροι, τους έχουν αποκαλέσει. Δηλαδή, μεταδίδουν παρακάτω χωρίς τα ίδια να έχουν σοβαρή νόσο. Ναι. Γι' αυτό και λέμε, μην στέλνετε τα παιδιά να τα προσέχουν οι παππούδες. Είναι το μεγαλύτερο λάθος. Και η πολιτεία έχει βοηθήσει να ληφθεί αυτό το μέτρο με τα μέτρα τα οποία έχει πάρει, ναι, για την ελευθεροποίηση των γονέων. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, ακούγονται πολλά για το πώς εισέρχεται ο ιός αυτός στο ανθρώπινο σώμα. Διαβάζαμε για μια μελέτη χθες που αποδεικνύει ότι ακόμα και στον αέρα μπορεί να επιβιώσει μέχρι και 35 λεπτά. Εντάξει, εξαρτάται, ναι. Κοίταξε, στον αέρα, αλλά όχι μακριά από τον ασθενή. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εφόσον μεταδίδεται με μεγάλα σταγονίδια της αναπνοής, είναι βαριά τα μεγάλα σταγονίδια και δεν πάνε πολύ μακριά. Γι' αυτό και είπαν τα 2 μέτρα ότι είναι καλή απόσταση. Mm-hmm. Ένας ο οποίος κρατά 2 μέτρα από τον άλλον, δεδομένου ότι εξασφαλίζει και καλόν αερισμό των χώρων, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά προστατευμένος. Κυρία Κολιού, η υπερτασική και οι άνθρωποι που έχουν διαβήτη ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Θεωρούν ναι, αλλά όχι η ελαφριά μορφή. Η ελαφριά μορφή όχι. Δεν θα έλεγα ότι απλά επειδή έχει υπέρταση, απλή διαχειρίσιμη, ότι είσαι οπωσδήποτε, ναι, σε ομάδα ψηλού κινδύνου. Συνήθως είναι αυτοί που έχουν και σύνθετα προβλήματα. Μπορεί να είσαι διαβητικός και να είσαι ταυτόχρονα και υπερτασικός. Διότι αυτοί δεν μας λένε από τις στατιστικές τους, αυτοί είχαν μόνο διαβήτη, αυτοί είχαν μόνο υπέρταση. Είναι πολύ πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι να είχαν 2-3 συνοσηρότητες. Και συνήθως πάμε μαζί είναι οι συνοσηρότητες. Δηλαδή ο διαβήτης μπορεί να φέρει και υπέρταση. Η υπέρταση μπορεί να φέρει και προβλήματα από αυξημένες πιέσεις στο αναπνευστικό. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά. Το ένα είναι συναφές με το άλλο. Επομένως, η απλή υπέρταση δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος παράγων ψηλού κινδύνου. Είναι καλά, βέβαια, οι άνθρωποι που έχουν υπέρταση να προσέχουν. Αλλά συχνά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Μία τηλεθεάτρια λέει, και καλά κάνει αν το καταγγέλει λοιπόν, ότι τι γίνεται με τις υπεραγορές που πάει όλος ο κόσμος και μπαίνει μέσα, ναι, εμείς δεν κινδυνεύουμε, λέει.
Σαφώς. Οι αποστάσεις είναι κανόνας οπουδήποτε. Δεν μπορείς να κλείσεις τις υπεραγορές, βέβαια. Γιατί είναι βασική ανάγκη το τρόφιμα, το φαγητό. Ούτε μπορείς να τις αδειάσεις και να μην πηγαίνεις για κάποιο διάστημα. Διότι έχει ανθρώπους που δεν τους αρέσει να αποθηκεύουν σπίτι τους. Και ούτε είναι και καλή τακτική να βάλω στο σπίτι μου πράγματα τα οποία θα χαλάσουν ή δεν θα είναι φρέσκα, αν μπορώ να έχω φρέσκα. Ναι. Επομένως, είναι αναγκαίων κακών και οι υπεραγορές, ακόμα και τα μικρά καταστήματα τροφίμων, δεν μπορείς να τα κλείσεις. Γι' αυτό θα προτιμούμε ή πηγαίνετε σε ώρες μη αιχμής, αργά όταν κοντεύουν να κλείσουν, ας πούμε, είναι άδειες οι υπεραγορές ή καμιά δύο ώρες πριν. Και γενικά, όταν είναι μέσα στις υπεραγορές, πρέπει οι άνθρωποι να προσπαθούν να κρατούν αποστάσεις. Βέβαια και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες πρέπει να βγάλουν το πλάνο που να ακολουθεί. Ναι. Τις αποστάσεις, διότι έχουμε πει πόσα άτομα επιτρέπονται, ποιες είναι οι αποστάσεις ναι, του πελάτη. 8 τετραγωνικά μέτρα, ναι. Ακριβώς. Θα πρέπει να αερίζεται καλά ο χώρος. Mm-hmm. Θα πρέπει. Λοιπόν, υπάρχει και μια ερευνητική ομάδα τώρα από την Κίνα, κυρία Κολιού, η οποία ανακοίνωσε θεραπεία για τον κορονοϊό που δοκιμάστηκε σε ασθενείς στην Γιουχάν. Θεραπευτικά πρωτόκολλα υπάρχουν. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει δημοσιεύσει πρωτοκολλών. Ακόμα και ο ΕΟΔΗ της Ελλάδας έχει δημοσιεύσει, τα οποία φυσικά πήραν από τους διεθνείς οργανισμούς. Και οι διεθνείς οργανισμοί έχουν βασιστεί στην κινέζικη εμπειρία για να βγάλουν τα πρωτόκολλα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλέον ένα βήμα πιο κοντά όμως, αφού έχουν αρχίσει κιόλας οι δοκιμές. Έχουν καλέσει ναι. Από την Κίνα εθελοντές για να τους μολύνουν με τον ιό και να δοκιμάσουν. Ναι, εντάξει. Αυτό για το εμβόλιο. Δεν χρειάζεται να φέρεις από την Κίνα εθελοντές. Πρέπει να πας στην Κίνα να το κάνεις ή σε μια χώρα που υπάρχει ακόμα η μετάδοση στην κοινότητα για να δοκιμάσεις ένα νέο εμβόλιο. Δηλαδή πρέπει αυτό που κάνεις στο εμβόλιο να τον εκθέσεις και στον ιό. Επομένως πρέπει να έχεις ενεργό μετάδοση μέσα στην κοινότητα εκεί που εφαρμόζεις το εμβόλιο. Επομένως, κοιτάξτε, για το θέμα των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, σας λέω και πάλι, υπάρχουν. Είναι όμως αρκετά φάρμακα, συμφωνώ μαζί σας, τα οποία δεν έχουν αποδειγμένη δράση κατά του ιού. Και είναι αυτά τα φάρμακα τα οποία δοκιμάζουν σε καλά σχεδιασμένες μελέτες, σε χώρες όπου υπάρχει ο ιός. Είμαστε όμως λίγο πιο κοντά, γιατί θυμάμαι ότι τα συζητούσαμε, κυρία Κολιού, και μαζί τα συζητούσαμε. Mm-hmm. Πριν από 2 μήνες και λέγαμε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 με 5 μήνες για να βρούμε φάρμακο, αν βρούμε. Με βάση τα δεδομένα το που φάρμακο έχουμε. Είναι πιο κοντά, δεν είναι όπως το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι... χρειάζεται μήνες αρκετούς mm-hmm. για να κυκλοφορήσει. Το φάρμακο το δοκιμάζεις έστω και αν δεν είναι αποδειγμένο πλήρως. Ναι. Αυτόν κάνουν τα πρωτόκολλα αυτά. Δηλαδή δοκιμάζουν κάποια φάρμακα τα οποία δεν είναι επίσημα ενδεικνυόμενα για αυτήν την κατάσταση, αλλά έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα σε κάποιες χώρες. Παρά να μην το δοκιμάσεις, είναι καλύτερα να το δοκιμάσεις, αφού δεν κάνει κακό στον άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή κινόμαστε όλοι σε αυτήν την λογική. Ειδικά όταν έχεις σοβαρά ασθενείς, θα το κάνεις. Για παράδειγμα, χτες είχαμε η Συμβουλευτική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, είχαμε με Skype κάποια από τα μέλη μας είναι στην Ελλάδα. Είναι καθηγητές λοιμοξιολογίας στην Ελλάδα. Και το κάναμε αυτό και συζητήσαμε και τη θεραπευτική του κορονοϊού. Και πράγματι, κάποια φάρμακα χρησιμοποιούνται σε compassionate basis, όπως λέμε. Δηλαδή, δεν είναι αδειοδοτημένα επίσημα από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιηθούν. Παρόλα τα αυτά, επιβάλλεται να τα χρησιμοποιήσεις, γιατί άμα είναι να χάσεις τον άρρωστο, σαφώς θα του δώσεις το φάρμακο, έστω και αν δεν έχει αποδειχτεί πλήρως. Καταλάβετε, η ιατρική υπάρχει δηλαδή έτσι. Μια μικρή παραβίαση μεν. Στα δεδομένα που κανονικά και όταν είμαστε άνετοι ακολουθούνται, αλλά είναι λόγω... Δεν είναι παραβίαση, απλά είναι φάρμακα τα οποία δεν έχουν αποδειχτεί με τυχιοποιημένες μελέτες και τα οποία δικαιούσε να χρησιμοποιήσεις. Δεν έχει ηθική παραβίαση, όχι, δηλαδή. Όχι, εδώ, δεν είναι θέμα ηθικής παραβίασης. Άμα χάνεις τον άρρωστο, θα τον αφήσεις να πεθάνει και θα πεις δεν έχει αδειοδοτηθεί πλήρως αυτό το φάρμακο. Άμα έχει αποτελέσματα, έστω και σε έναν πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί με διπλή τυφλή μελέτη, σαφώς επιβάλλεται να το χρησιμοποιήσεις. Ένας τηλεθεατής λέει ότι λοιμοξιολόγος στο Λίβανο αναφέρει ότι το δείγμα για εξέταση πρέπει να λαμβάνεται την 3η μέρα εκδήλωσης των συμπτωμάτων. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το χρόνο που θα λάβει στο δείγμα, είναι γεγονός ότι όσο τις πρώτες μέρες μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, είναι πιο ψηλό το φορτίο του ιού. Ναι. Και είναι εκεί που βασίζονται για να μας πούν αυτά τα πράγματα. Όμως έχει βρεθεί ότι ο ιός υπάρχει στα ορυνοφάρυγγα ήδη 1 με 2 μέρες πριν εκδηλωθούν τα συμπτώματα. Και ο λόγος που το χρησιμοποιούν έτσι σε άτομα τα οποία διερευνούνται σαν ότι ήρθαν σε επαφή με γνωστών περιστατικών
είναι για να ξέρουν αν είχε μεταδώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι μέθοδοι με την PCR που χρησιμοποιούν και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και τώρα αρχίζουν και τα κρατικά νοσηλευτήρια να το χρησιμοποιούν, είναι πολύ ευαίσθητες μέθοδοι. Και πάλι υπάρχει περίπτωση να το χάσεις. Ναι. Είναι χαμηλές οι πιθανότητες όμως. Σίγουρα και το πιο ιδανικό δείγμα. Οι αναλύσεις γίνονται με αίμα, λέει. Όχι, αυτές είναι άλλο που λέει. Αυτό είναι αντισώματα που λέει. Αν μιλάει για αντισώματα, ναι, όσο πιο πολλά προχωρούμε μέσα στη λίμωξη, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να την πιάσουμε θετική. Δεν χρησιμοποιούμε όμως αυτές τις μεθόδους, γιατί ακριβώς έχουν ένα lag time στην αρχή, νεκρό χρόνο, στην οποία είναι αρνητική. Η εξέταση όμως με PCR, επειδή είναι μια πολύ ευαίσθητη μέθοδος, μπορείς να το πιάσεις και πολύ πιο νωρίς. Μάλιστα. Οι θυλάζουσες μητέρες και τα βρέφη κάτω των 6 μηνών ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Κοιτάξτε, γενικά η πολύ μικρή ηλικία είναι σίγουρα ευαίσθητος οργανισμός, ένα πολύ μικρό βρέφος. Όμως, από τις σειρές οι οποίες έχουν περιγραφεί, δεν φαίνεται εκτός πολύ μικρών κάποιων εξαιρέσεων. Είναι σπάνιο δηλαδή να εκδηλώσουν σοβαρή λίμωξη, έστω και αν είναι μικρά. Αυτό είναι πολύ εθαρρυντικό βέβαια γι' αυτό. Ένας τηλεθεατής έχει ανησυχία για το αν στις τράπεζες μπορούν να κολλήσουν. Όχι, εφόσον τηρούνται. Ακριβώς, οι προφυλάξεις. Οι οποίες είναι να τις πούμε άλλη μια φορά, κυρία Κοντού. Κοιτάξτε, οι τράπεζες ειδικά. Όσον αφορά τους πελάτες τους, έχουν και τζάμια τα οποία τους χωρίζουν από τους πελάτες. Όσες δεν έχουν τζάμια, να βάλουν. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικός αυτός ο φραγμός, ο άμεσος, τον οποίο δημιουργείς με αυτόν τον τζάμι που χωρίζει τον πελάτη από τον υπάλληλο. Και μετά, βέβαια, οι ίδιοι υπάλληλοι μεταξύ τους να κρατούν τουλάχιστον 2 μέτρα αποστάσεις και ο χώρος να αερίζεται. Να κλείσουν οι κλιματισμοί και να ανοίξουν παράθυρα. Δεν είναι τόσο χαμηλές οι θερμοκρασίες μας ώστε να αποφεύγουμε να ανοίγουμε παράθυρα. Πάντως προς τιμήν τους πολλοί χώρες στους οποίους διακινήθηκα το τελευταίο διάστημα, ανοίγουν παράθυρα και είναι πολύ καλό. Δηλαδή έχει μεταδοθεί αυτό το μήνυμα και χαίρομαι πραγματικά. Ναι. Θα μας μείνει και για την απλή γρήπη μετά. Ναι. Καλό είναι και αυτό. Και να πλένουν τα χέρια, έτσι ο άλλος κανόνας. Συχνά, ναι. Πολύ και σημαντικό. Αντισηπτικό βέβαια. Ναι, ναι. Και σαπούνι με νερό. Πολύ καλό. Φτάνει να πλένονται σωστά τα χέρια. Πώς πλένουμε σωστά τα χέρια μας. Τα χέρια μας όταν τα πλένουμε, έχουν ήδη κυκλοφορήσει αρκετά βίντεο που έχω δει. Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζουμε και το μεγάλο δάχτυλο. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα και τη ραχιαία επιφάνεια των χεριών να την καθαρίζουμε. Ακόμα και τα tips των δαχτύλων μας, δηλαδή τις άκρες των δαχτύλων μας, τελευταία φάλαγγα, και στα δύο χέρια να γίνεται. Εκτός του κανονικού πλησίματος. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό όλο μας παίρνει τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον όμως. Είναι 20 με 40 που έχουν μετρήσει αυτή τη διαδικασία ότι είναι επαρκής, αλλά τουλάχιστον 20, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κολλιό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας ευχόμαστε και εσάς να παραμείνετε ασφαλείς.